Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον αντιπρόεδρο του Κιανόλευκου ΤΑΑ, τον κύριο Απόστολο Βαμβακίδη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στον κόσμο του Ηρακλή και καλή χρονιά. Καλή χρονιά τηλεφωνικά φέτος. Με υγεία και θέλω επί της ευκαιρίας να σας ξαναπώ καλή δύναμη και στον αέρα. Ξέρω ότι όλη η οικογένεια του Ηρακλή σας έχει σταθεί, δεν έχει περάσει πολύ καιρός από την μεγάλη απώλεια που είχατε με τη σύζυγό σας. Και να είστε γερός μαζί με την οικογένειά σας, να παίρνετε δύναμη, φαντάζομαι παίρνετε από όλους. Έτσι. Όλος ο κόσμος του Ηρακλή με την αγκαλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Τους είμαι ευγνώμων. Και συνεχίζουμε. Πολλά μπροστά. Συνεχίζετε και καλά. Φυσικά εξακολουθείτε να ακολουθείτε πιστά τον Ηρακλή. Και είδατε όσα είδαμε όλοι το Σάββατο. Υπήρχε αντίδραση και με το βίντεο που κυκλοφορεί και ο καθένας μπορεί να δει εύκολα τις φάσεις που είναι πολλές και που καμία δεν ήταν υπέρ του Ηρακλή. Και η ανακοίνωση που βγάλατε και η σκέψη που είχατε για ακόμα και να ζητήσετε ξένους διαιτητές. Το συμβούλιο που κάνατε πρόσφατα στο ΤΑΑ Ηρακλής. Μιλήστε μας για όλα αυτά που συνέβησαν με αφορμή την τραγική διαιτησία του πρόσφατου αγώνα. Γιώργο, φέτος αν μιλούσαμε ότι ήταν το μόνο παιχνίδι στο οποίο είχε αδικηθεί ο Ηρακλής, δεν θα λέγαμε τίποτα, έτσι. Πιθανόν να θυμάσαι στο τελευταίο παιχνίδι με τη Σύρο, το οποίο ήταν και τηλεοπτικό, αν θυμάσαι την τελευταία φάση του παιχνιδιού, το οποίο κρίνει τον αγώνα, ο κύριος Δελικοστίδης, αν θυμάμαι καλά, που ήταν ο πρώτος, επί 5 λεπτά, επί 6 λεπτά, έβλεπε τη φάση στο ΒΑΡ και προσπαθούσε να καταλάβει, ναι, αν ήταν μέσα η μπάλα ή αν ήταν έξω, έτσι. Και παρόλα αυτά μετά από 6 λεπτά, όταν βλέπεις ένα βίντεο 6 λεπτά, σημαίνει ότι οποιαδήποτε απόφαση και να πάρεις δεν είσαι σίγουρος. Έτσι. Πάρα αυτά, μετά τα 6 λεπτά αποφάσισε τον πόντο να το κατηγορήσει τον Σύρο και να τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι. Χωρίς να σημαίνει ότι ο Ηρακλής άρχισε να κερδίσει και το παιχνίδι. Έτσι. Δεν θέλω να πω τίποτα καλύτερη και άρχισε να κερδίσουμε. Αλλά δεν σου δίνει έστω τη δυνατότητα να πας σε ένα παιχνίδι, να κερδίσεις ένα πόντο, να πάρεις ένα ζώο και να ξαναπείς το παιχνίδι. Έτσι. Mm-hmm. Και αυτό έγινε πολύ πιο ξεκάθαρο το τελευταίο παιχνίδι που με τον ΠΑΟ. Το οποίο δεν μιλάμε για μία φάση, μιλάμε για πάρα πολλές φάσεις. Πολλές. Μιλάμε περίπου είναι για 7-8 φάσεις. Και θα σου πω μάλιστα συγκεκριμένα στο επόμενο 4ο 20 λεπτό θα ανεβάσω το λογαριασμό να δείτε το οποίο δεν έχει ανεβεί. Το οποίο θα φανεί ξεκάθαρα η φάση, θα φανεί μάλλον από άλλη κάμερα η φάση με τον με το φιλέ που διαμαρτύρεται ο ορφανός. Εντάξει, για το ποιος έχει κάνει το φιλέ το οποίο το παίρνει το πόντο ΠΑΟΚ. Εντάξει, καθορίζει γιατί είναι ακριβώς το τελευταίο σετ. Διαμαρτύρεται ορφανός, βγαίνει ορφανός έξω. Εντάξει, και φαίνεται ξεκάθαρα σε εκείνη τη φάση για το ποιος έχει κάνει το φιλέ. Έτσι. Και η απάντηση του αρχηγού της ομάδας του Κώστα του Πρόσφαλου τα πήγε να διαμαρτυρηθεί. Είπε ο Γιώργος Θόδωρος ότι συγγνώμη ρε Κώστα, το χτύπησα εγώ κατά λάθος το φιλέ. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί ένα σετ και ένα αποτέλεσμα να κρίνεται τώρα από επιβίωση. Μισόλυτο. Αυτό το πήρε απάντηση από τον διαιτητή. Ακριβώς αν πάρεις τον Κώστα τον Προύσαλο και τον βγάλεις στον έρθος, πει ακριβώς αυτό το πράγμα που σου λέω. Γιατί το συζητήσαμε, είδαμε και το βίντεο σου λέω ξεκάθαρα, θα το ανεβάσω εγώ στο επόμενο 20 λεπτό σου λέω στο λογαριασμό μου. Ξεκάθαρη φάση από replay είναι η περίπτωση που ολόκληρος Γεροθόδωρος, γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα διαιτητή που έχει πολύ μεγάλη φήμη στην Ελλάδα, θεωρείται ο καλύτερος, δεν υπολόγισε την επόπτη η οποία έδωσε block out στο χτύπημα του Παπόφ. Μιλάω για μια πολύ εύκολη φάση. Έτσι. Γιώργο, δεν ξέρω αν ενοχλεί ο Ηρακλής ότι είναι το συγκεκριμένο το μόνο τμήμα που είναι στην Α1 που παλεύει, που ο Ηρακλής τα τελευταία 3 χρόνια ως Ηρακλής ποδοσφαίριση προσπαθούμε να κάνουμε κάθε χρόνο και ένα βήμα προς τα πάνω. Εντάξει, αυτό προφανώς αυτό το πράγμα ενοχλεί. Εμείς τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε. Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει για να φτάσει και στην απάντησή σου την επόμενη, αυτό το οποίο έχει αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηρακλή, αύριο το πρωί να στείλουμε το βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες στη ΣΕΦ, εντάξει, και να ζητήσουμε στα παιχνίδια που θα παίζει ο Ηρακλής να παίζουν ξένοι διαιτητές τους, οποίους θα τους πληρώνουμε αποκλειστικά εμείς. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει αυτό το πράγμα και να έχουμε μια απάντηση πάρα πολύ άμεσα από τη ΣΕΦ, αλλά αυτό το οποίο θα γίνει αύριο είναι αυτό ακριβώς που σου είπε. Έτσι. Το έγγραφο θα φύγει αύριο το πρωί, λογικά. Έτσι. Αύριο το πρωί θα φύγει φάκελος με το βίντεο του αγώνα, φωτογραφικό υλικό και με την καταγγελία που θα ζητάει ο Ηρακλής ήδη από το επόμενο 4ο παιχνίδι να παίξουν εξήνιδιτες. Ελπίζουμε το αίτημά μας να υλοποιηθεί.
Εντάξει, για να μπορέσουμε πραγματικά να δείξουμε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει η ομάδα. Είναι αμαρτία να κάνεις μια υπέρβαση οικονομική τώρα το Δεκέμβριο, να ματώνεις, έτσι, να φέρνεις παίκτες για να μπορείς να κάνεις ένα, να πας ένα σκαλί πιο πάνω, να μην χάσεις τους στόχους τους οποίους έχεις θέσει από την αρχή της χρονιάς. Και αυτό το πράγμα κάποιοι να αποφασίζουν ότι δεν δικαιώσεις να το πάρεις μέσα στο γήπεδο. Και το θέμα είναι ότι αν έχεις τέτοια αντιμετώπιση από τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή που πρόσφατα έπαιξε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Κίνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, το οποίο δεν θέλω να πω κάτι γι' αυτό. Τότε από πού να περιμένεις. Να σου πω κάτι, ότι και σε αυτό το παιχνίδι, το συγκεκριμένο, αν θα ψάξεις να βρεις, θα δεις ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχαν 7 αμφισβητούμενες φάσεις. Το παγκόσμιο πρωτάθλημα γυναικών λέμε τώρα στην Κίνα. Και σε αυτό. Αυτό το πρωτάθλημα για το οποίο μιλάς, για το παγκόσμιο, για το πρωτάθλημα στην Κίνα, ναι. Είχε 7 αμφισβητούμενες φάσεις στο VAR, στο οποίο όλες φυσικά πήγαν ανάποδα από το στήριγμα το οποίο είχε δώσει. Αλλά ήταν τηλεοπτικό εκεί και μπορούσαν προφανώς να γίνουν κάποιες αλλαγές. Μακάρι το παιχνίδι να ήταν τηλεοπτικό, αλλά δεν ήταν. Τελικά δηλαδή δεν ήταν τηλεοπτικό, δεν μας έκανε καλό. Κακώς φυσικά μας έκανε. Εννοείται. Γιατί κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε σε κάποιες φάσεις να τις πάμε μέσω στο VAR και να δικαιωθούμε, δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Και παίζει και το ρόλο του το ότι ξέρει ο διαιτητής ότι αυτό είναι. Δηλαδή, ό,τι αποφάσισα. Δεν θα μου πει κανείς τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε replay ούτε τίποτα. Να σου πω και κάτι, δηλαδή δεν έρθει τυχαίο ότι όλες οι φάσεις αμφισβητούμενες γίνονται μετά το 20, έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά να φωνάξεις σε κάθε, σε κάθε σετ που γίνονται στο 4, στο 5, στο 11 και στο 12 και να δεις όλες και οι 7 φάσεις που μιλάμε είναι μετά το 20, έτσι. Mm-hmm. Και μιλάμε όταν εσύ δεν παίρνεις ένα πόντο, το παίρνει ο άλλος. Αλλά δεν μιλάμε για ένα, ουσιαστικά μιλάμε για δύο. Δηλαδή αντί να γίνει το 21-20, ξαφνικά γίνεται, αντί να γίνει 21-20 υπέρ του Ηρακλή, γίνεται 20-22 στον ΠΑΟΚ. Είναι δύο πόντοι. Δύο σφυρίγματα σημαίνει 4 πόντους. Καταλαβαίνεις πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει μια αλλίωση αποτελέσματος. Μιλήσατε νωρίτερα για υπέρβαση. Και όντως έχει γίνει, γιατί ουσιαστικά έχετε μπει σε μια διαδικασία να πληρώνετε μεσούς της χρονιάς δύο ομάδες σχεδόν. Άλλοι παίκτες ήρθαν, άλλοι παίκτες συνεχίζουν. Δεν είναι πλέον ο Σωτηρίου, δεν είναι ο Μπαμπαλιούτας, έχει έρθει ο Μαυροβουνιώτης, έχει έρθει ο Ποπόφ, έχει έρθει ο Ρωμαλιάδης, έχει έρθει ο Χίρας. Έχετε κάνει μια προσπάθεια για να σουλουποθεί το πράγμα. Φαντάζομαι δεν ήσασταν ικανοποιημένοι με την μέχρι τώρα παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω τι περιμένετε από εδώ και πέρα με αυτή την πρόσφατη ενίσχυση, κυρίως με το Ρώσο που πήγε αρκετά καλά για τέτοιο παιχνίδι, έτσι, με 23 πόντους. Γιώργο, όλη η ενίσχυση έγινε ουσιαστικά για να η ομάδα να καταφέρει να έρθει πάρα πολύ κοντά στους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει από την αρχή. Και ήταν αυτή η στόχη η ομάδα να πάει στο Final Four και να μην τα άλλο να φτάσει σε ένα τελικό κυπέλλου, στο οποίο μια από το συστάμε τώρα Τετάρτη. Έχουμε το πρώτο μας παιχνίδι στη Χάνθ, 9.30 ώρα. Μεθαύριο 9.30 στη Χάνθ, ναι, βέβαια. 9.30. Και από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα γίνεται κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος. Με το Final Four στην Ιερά Πέτρα. Ο ένας μας στόχος δεν έχει χαθεί και παραμένει να είναι είσοδό μας μέσα στο Final Four. Ο δεύτερος στόχος που ναι, μεν στην αρχή δείχνει ότι είμαστε μακριά, θεωρώ ότι με την ομάδα την οποία έχουμε φτιάξει και με τις προσθήκες που έχουμε κάνει, θα προσπαθήσουμε να τερματίσουμε στην πρώτη πεντάδα. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για το 4-5-6, το 4 είναι δύσκολο, για το 5 και το 6. Μάλλον για το 5, θα βαλίσουμε περισσότερο για το 5. Θεωρώ ότι η ομάδα που θα κάνει μπορεί να κάνει υπέρβαση και να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα, ακόμη και με μειονέκτημα έδρας. Ναι. Γι' αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Έτσι, η ομάδα φάνηκε το πόσο ανταγωνιστική ήταν. Έτσι. Δηλαδή είδες ότι από τα 3 σε τα 2 σε που χάσαμε τον ΠΑΟΚ ήταν στις λεπτομέρειες. Δηλαδή μιλάμε ότι η ομάδα πήγε μέχρι το 23. Για μια ομάδα που έχει πενταπλάσιο, εξαπλάσιο μπάτζετ από τον Ηρακλή. Πολύ παραπάνω, από τον Ηρακλή, δεν το συζητάμε. Πολύ παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι θα φανεί και στη διάρκεια του πρωταθλήματος αυτό το οποίο λέω. Για τις μεταγραφές, επειδή με ρώτησες, νομίζω ότι φάνηκαν ότι βοήθησαν, φάνηκε στο σύνολο της ομάδος. Φάνηκε ένας αναγεννημένος Μπουράκης, έτσι, ένα παιδί το οποίο είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Η ευκαιρία που του έχουμε και δώσει... Και έπεσε μεγάλο βάρος πάνω του πλέον. Και να είναι, θέλεις για μένα, ο παίκτης του αγώνα, έτσι. Σε μια ομάδα με τρομερά σερβίς ο Αντώνης πήγε πάρα πολύ καλά. Και σκέψου ότι από την ενίσχυση της ομάδας χρησιμοποιήθηκε σχεδόν ελάχιστα ο Αλέξανδρος ο,
ο Σύρας, ο οποίος και αυτός είναι ένα όπλο πάρα πολύ καλό στο πλωστάσιο του Γιάννη του Ορφανού. Ο Ποπόφ και ο Μαυροβουνιώτης είναι οι παίκτες που μπήκαν με το καλημέρα και αποτελούν βασικά γρανάζια πλέον και στην επίθεση ειδικά. Ναι, ναι. Θα σου πω απλά ότι αν κάποιος πάρει και διαβάσει τη στατιστική και το σύστημα Tendex, θα δει ότι ο Γκορ Ποπόφ ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, όχι βάσει ποντών, βάσει γενικότερης απόδοσης. Δηλαδή ναι. Το πόσους πόντους πήρες και το πόσα λάθη έκανε. Έκανε δηλαδή ουσιαστικά τελείωσε με το συν 14 που ακριβώς το ΠΑΟΚ ΜΕΜΕΝ μπορεί να έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά τελείωσε στο συν 10. Δείχνει ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει ελάχιστα λάθη και έχει μπει στο κλίμα της ομάδος, έχει αγαπηθεί πιστεύω από τον κόσμο και νομίζω ότι μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, τα καινούργια και τα παλιά, θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό μείγμα για να μπορέσει η ομάδα να υλοποιήσει τους στόχους που είχαμε θέσει. Είπατε για πεντάδα στο πρωτάθλημα. Είναι 6 οι βαθμοί. Βλέπω 4ο και 5ο Παμφοχαϊκό και Φίνικα 19 και ο Ηρακλής 13. Προλαβαίνουμε. Ο Ηρακλής με την ομάδα θεωρώ που έχει φτάσει όλα τα παιχνίδια μπορεί να τα κερδίσει. Όσο δύσκολο και μπορεί να ακούγεται κάπως. Η ομάδα που μου έδειξε το χαρακτήρα και την αγωνιστικότητα με τον ΠΑΟΚ δίνει τουλάχιστον σε εμάς ως διοίκηση, νομίζω και στον κόσμο που είναι τον αγώνα, να πιστέψει ότι έχει τη δυνατότητα να κάνει την επίρρευση. Αρκεί πραγματικά να το πιστέψει και οι ίδιοι παίκτες και να μην μείνουν στην προσπάθεια την προχθεσινή. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Εμείς το πιστεύουμε πάντως. Όλοι πρέπει να το πιστέψουμε. Όλοι πρέπει να το πιστέψουμε. Και καλή συνέχεια. Θέλω κλείνοντας να ευχαριστήσω θερμά τον κόσμο του Ηρακλή για την προσπάθειά του, για τη φωνή του. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά του κόσμου. Ο κόσμος δεν εκτράπηκε καθόλου, αν εξαιρέσω μετά τη λήξη του αγώνα που αν θέλεις ήμασταν οργισμένοι όλοι. Εντάξει, από εκεί και πέρα συμπεριφορά του μέσα στο παιχνίδι ήταν άψογη. Ευχαριστώ και ακόμη μια φορά τον κόσμο του Ηρακλή που ήταν δίπλα μας και θέλω να πιστεύω ότι θα το δικαιώσουμε για τα όνειρα που έχει βάλει και αυτή την ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά και πάλι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Για χαρά.